Νεκρός ο 20χρονος φοιτητής που αγνοείται από τις αρχές Φεβρουαρίου. Βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από τη σχολή του. Ο ιατροδικαστής ερευνά εάν πρόκειται για αυτοκτονία ή έγκλημα. Θρήνο στο χωριό του Άτικου Βαγγέλη. Οργή στο διαδίκτυο για τα αίτια της τραγωδίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητα, διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός. Θα πληρωθούν κανονικά μισθοί και συντάξεις, λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, η μαύρη τρύπα. 7,5 δις ανελαστικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης τις επόμενες 40 ημέρες. Φυλάδα χαρακτηρίζει ο Βαρουφάκης την Bild μετά το δημοσίευμα για καρατόμησή του. Έμπρακτη στήριξη του Πρωθυπουργού στον Υπουργό Οικονομικών με μία βόλτα μπροστά στις κάμερες. Μετάνιωσα για τη φωτογράφηση στο Paris Match, λέει τώρα ο Βαρουφάκης. Έκρηξη Πάνου Καμένου μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις Σούλτς εναντίον του. Ο Υπουργός Άμυνας περνά στην αντεπίθεση, καταγγέλει σκοπιμότητα και εμπλέκει τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου σε σκάνδαλο με εξοπλιστικά. Βόμβα Αλέξη Μητρόπουλου στο Μέγκα για μελλοντική μείωση συντάξεων εάν δεν βρεθούν νέοι πόροι στα ταμεία. Ο Λαφαζάνης καλεί τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να πάρει πίσω τις κρυφές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Συγκλονιστικό βίντεο από τη σύγκρουση αεροσκαφών σε αγώνες επίδειξης. Εικόνα σοκ. Οδηγός ράλι καίγεται ζωντανός όταν το αυτοκίνητό του τυλίγεται στις φλόγες.